Ούτε το δεύτερο θέμα, τώρα μια που τα ανοίξαμε για τον κύριο Σαμαρά. Ούτε η πρόθεσή του να μην στηρίξει τις συμφωνίες που θα χρειαστούν με τα Σκόπια. Διότι ένα θέμα είναι, λέω την άποψή μου, ένα δεύτερο θέμα είναι σταματώ να υπηρετώ τη βούληση της κυβερνητικής πλειοψηφίας έστω για ένα θέμα που έχω εκπεφρασμένη άποψη. Αφήστε να πάμε εκεί. Αυτές οι συμφωνίες δεν έχουν καμία σχέση με τις συμφωνίες των Πρεσπών. Είναι συμφωνίες οι οποίες έχουν ασφαλώς ζήτημα συμβολισμού είναι. Η οικονομική συνεργασία ούτως ή άλλως κρίνεται αναγκαία με τη Βόρεια Μακεδονία. Από εκεί και πέρα αυτό ήταν το οποίο ήταν αποφελής αυτή η συμφωνία τελικά, είναι κύριε Υπουργέ. Η μαύρη... Ή όχι. Σας έχω πει πάρα... Κύριε Οικονόμου, σας έχω πει πάρα πολλές φορές την άποψή μου. Αυτή η συμφωνία κατά την άποψή μου είχε δύο δομικές αδυναμίες. Τις έχω πει πάρα πολλές φορές, τις ξαναλέω. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο εμείς την καταψηφίσαμε. Αλλά επίσης είχαμε πει και πριν από τις εκλογές, και αυτό είναι μια απάντηση σε όλους όσους παριστάνουν τώρα ότι ξυπνήσανε, ότι αν αυτή η συμφωνία ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων, αυτή η συμφωνία είναι ενισχύ. Και οποιαδήποτε κυβέρνηση της Ελλάδος είναι υποχρεωμένη να την υπηρετήσει. Έστω και αν δεν είναι καλή αυτό για τη χώρα, πρέπει να την υπηρετήσουμε. Αυτό αναρωτιούνται μερικοί. Σου λέει, αν δεν είναι καλή, γιατί να την τρέξουμε, γιατί να την υπηρετήσουμε. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν βάζει την υπογραφή της η Ελλάδα κάτω από μια διεθνή συμφωνία, είτε είναι κακή είτε είναι καλή, κρίθηκε η κυβέρνηση που την υπέγραψε, αλλά εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να την αλλάξουμε, ούτε να προχωρήσουμε με διαφορετική λογική. Αλλά αυτά τα είχαμε πει πριν από τις εκλογές. Δεν τα λέμε μετά τις εκλογές. Επειδή σας το ρώτησε ο Βασίλης, κυρία Μπακογιάννη, ακόμη και αν ο κύριος Σαμαράς λοιπόν μεθαύριο στη Βουλή δεν υπερψηφίσει αυτές τις συμφωνίες, δεν θα υπάρχει ζήτημα? Όχι. Νομίζω ο καθένας μας έχει το δικαίωμα να ψηφίσει, να μην ψηφίσει. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ άνετη πλειοψηφία. Αυτές οι συμφωνίες ούτως ή άλλως θα ψηφιστούν από το μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών. Απολύτως κανένα θέμα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και μια ερώτηση τώρα για την πανδημία. Με αυτά που λέτε, κυρία Μπακογιάννη. Θυμάμαι το παρελθόν. Περίμενε άλλα πράγματα γι' αυτό. Θυμάμαι από το παρελθόν ότι δεν είχατε πάντα την ίδια άποψη. Σας χάλασα τη σούπα, ε. Όχι, αλλά... καθόλου. Εμάς καθόλου. Εμείς δεν φτιάχνουμε καμιά σούπα. Εδώ είμαστε της ενημέρωσης. Εγώ που δεν είχα την ίδια άποψη. Όχι, παλιά ήσασταν πιο επικριτικοί, λέμε, για τον κύριο Σαμαρά. Τώρα είσαστε λίγο πιο στρογγυλεμένοι. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι υπάρχει μία αρχή που λέει η κυβερνητική πλειοψηφία πρέπει να παραμένει αραγής και οι βουλευτές να παραμερίζουν έστω και τις διαφωνίες που έχουν, προκειμένου αυτό το μέτωπο της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην σπάσει. Μην μου πείτε ότι δεν την είχατε αυτή την άποψη στο παρελθόν. Την είχατε. Και τι εξακολουθώ και την έχω, αυτό λέμε, κύριε Χιώτη. Την ίδια. Γιατί ξέρετε κάτι έχω τώρα, αφού το ανοίγετε και με προκαλείτε, είναι άλλο πράγμα να μην υπερψηφίσει ο Σαμαράς, άλλο πράγμα να καταψηφίσει ο Σαμαράς, να πάει και να καταψηφίσει, και άλλο πράγμα να καταψηφίσει ο Σαμαράς και να έχει και μια ομάδα βουλευτών γύρω-γύρω. Δεν είναι όλα τα ίδια. Τώρα είστε πολύ περισσότερα χρόνια από μένα στο κουρμπέτι. Βεβαίως και δεν είναι όλα τα ίδια, και είναι και άλλο πράγμα να καθίσει στο σπίτι του και να μην προσέλθει καθόλου στη Βουλή. Άμα γίνει έτσι, προφανώς τώρα δεν είναι σπουδαίο θέμα. Όλα αυτά θα τα αποφασίσει ο ίδιος. Αλλά να δεχθούμε ότι ένας πρώην Πρωθυπουργός έχει αυξημένα δικαιώματα στην κοινοβουλευτική ομάδα σε σχέση με άλλους. Και απαιτεί μεγαλύτερο σεβασμό στην άποψή του. Βεβαίως. Εάν λοιπόν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα υπάρχει ομάδα βουλευτών και αυτή είναι η ανησυχία, και πράγματι αυτή είναι η ανησυχία που καταγράφηκε στον τύπο, η απάντησή μου είναι να μην ανησυχείτε. Μάλιστα, λοιπόν. Έχω αρκετή μεγάλη εμπειρία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για να ξέρω τι σας λέω.